Καλησπέρα από τα Μελίσια. Δεύτερο παιχνίδι της αποψινής βραδιάς για τον Ιδιόμιλο. Για να κάσω μαλλί. Δύο αντίθετοι για τις δύο ομάδες. Το θέλουν και οι δύο. Περίπτω να το πούμε αυτό. Σομαλί καίγονται. Κυνηγάνε τετράδα. Από την άλλη η ομάδα του Πικάση και αυτή από την πλευρά της σε άλλο ένα do or die παιχνίδι, σε άλλο ένα τελικό. Στην προσπάθεια που κάνουν για παραμονή στην κατηγορία της Master League. Ανοίξει τα χέρια του, Πικάσης με τα μπλό, θα ανοίξει το σκορ. Θα κάνει το 2-0. Δεκούζας για τρεις από την κορυφή. Είναι αυτός αβριστόχο. Στόχησε από πλέον ευνοϊκή θέση. Το 2-0 θα παραμείνει. Ρεκούζας. Η μπάλα θα γυρίσει. Έφερε προς τα πίσω, θα πετύχει το πρώτο καλάθι για τους πειρατές. Εξαιρετική ενέργεια του ψηλό. Ο Βουλωμάνος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Κατοχή για την ομάδα του Αλέξανδρου Μελιβασάκη. Τα είπαμε πριν την αναμέτρηση και με αυτόν και με τον Ρεκούζα. Μάζεψε ο Πικάσης. Μπόρος, ο Παράκης από τη γωνία. Άστοχος. Θα χρειαστούν όλοι απόψε. Θα πρέπει να υπερβάλλουν αυτούς. Αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλό από την απόψινή βραδιά. Κεντράρονται με τους Κέρβερους για το ποια από τις δύο ομάδες. Τον Παπαδόπουλο θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. 6-22. Ο Παπαδόπουλος. Ρεφούζας. Παπαδόπουλος.
κάποιο που γίνει. Θα παραμείνει ο Παπαδόπουλος, δεν εκμεταλλεύτηκε τις δύο ελεύθερες βολές. Δώρος θα συνεχίσει. Παπαδόπουλος με τον Κόρα από πάνω του, θα στοιχίσει, πάρα θα περάσει εκτός. Χέρι παίκτης ομαλών εκτός. Κατοχή για τους Κόξ. Λομάνος, Μπόρος. Φτάσει, γίνει το λάθος. Παπαδόπουλος θα προσπαθήσει να σπρώξει την ομάδα του στον εφηδιασμό, ο οποίος δεν θα βγει σε πρώτο χρόνο. Λεφούζας. Παπαδόπουλος, Λεφούζας. Στεφάνι μπάλα. Κατοχή για τους Κόξ. Πάντα στο 2-4 οι ομάδες είναι χωρίς ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 5,5 λεπτά της αναμέτρησης. Λομάνος. Το ριμπάτο από τον Τζελέπη, ο οποίος δεν πάρει σε εδώ, θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 4-4. Διατρής από τη γωνία. Θα βρούμε στόχο τώρα εδώ οι Σομαλοί. Διαχειρός Μαυράκη. Το βάδισμα τριών πόντων, 4-7. Regular θα διατηρηθεί. Μα
Βαράκης θα το σπιχθεί, πείσει καλά, θα πάρει την προσπάθεια, Βαράκης θα μαζέψει. Θα τρέξει όλο το γήπεδο. Ακολουθεί ο Πικάσης. Ο Τζελέτης φτιάχνει το σπανίδι. Πικάσης, Βαράκης από τα 6 μέτρα. Δεν θα βρει στόχο, δουλεμάνος επιθετικό. Θα προσποιηθεί, τίποτα λέει ο Ρεν. Ο Βαράκης θα μαζέψει εκ νέου. Λόρο. Πικάσης, για 3. Ήταν κακό, το ξέρει και ο ίδιος. Ο Παντόπουλος πάρει την προσπάθεια. Δεν παρακολουθούμε και καλύτερο όσον αφορά την ποιότητα του μπάσκετ. Η αλήθεια είναι σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Νέο άστοχο σουτ. Μπάλα θα περάσει στην πλευρά των Cox. Είναι μόλις το πρώτο ματικό για τους Σομαλούς. Κάσης. Ο Πούζος ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. Κυρίως ακόμα, του έφυγε μπάλα τα χέρια, δεν τη συγκράτησε. Χαρακτηριστική εκτελεστική δυνότητα έξω από τη γραμμή των 6.75 του συγκεκριμένου κυρίου. Μπορεί να σε σκοτώσει πραγματικά. Ο Κούζογλου θα δει τον κόρ. Την ευνοεί. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Box. Πειρατές 4-7. Όλα έτοιμα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ανάμεσα στους Κος και στους Ομαλούς, 4-7 το σκορ. Διαφορά 5 πόντων για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Θα αφήσει την μπάλα, δεν θα το κάνει το Χατήρι. Η Πορτοκαλί. Θα γυρίσουν την μπάλα. Η Κομπονή. Έντεκα.
11 παραμένει 7 και 53 σε αυτά τα πρώτα 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου. Την υπόθεση rebound και θα δώσουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Το 6-11 παραμένει. Μπόρος πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Πάρει το φάουλ από τον Ρόζα συγκεκριμένα και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Θα εκτοχίσει και στις 2 το νούμερο 3 τον Cox. Ο άνθρωπος που αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των επιθέσεων της ομάδας του. Αν τραβήξει αυτός, θα ακολουθήσει να είναι 2 ακόμα άνθρωποι σε επιθετικό κομμάτι. Παίξουν άμυνα, ναι, τότε θα το διεκδικήσουν, είμαστε σίγουροι το παιχνίδι, αυτό θα συσογειόμαστε. Μπορεί η βαθμολογική της θέση να δείχνει άλλα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αν πιάσει απόδοση μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε, μπορεί να κάνει την έκπληξη, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Ο Παγκόπουλος, Λεκούζας, Παπαδόπουλος. Εντάξει, τώρα από εκεί πάλι δεν πέραγε. Μόνο αν ήσουν ο Magic Johnson ή ο Μίλος Θεόντοσιτς. Τέτοιοι παίκτες θα μπορούσαν να περάσουν την μπάλα από εκεί. Και πάλι κρατάμε και μικρό καλάθι. Όχι τώρα ο Ρεκούζας, χωρίς να πούμε τίποτα με τον Αδάμ. Το ξέρει και ο ίδιος. 4 παίκτες και μπροστά του, κεντρικό άξονα που να περάσει μπάλα. Άλλα πράγματα τα κάνει περίφημα στο παρκέ. Σου διατρίζει από τη γωνία. Ο Μαυράκης θα βρει στόχο. Στα τελευταία 5 λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Λεκούζας νέο τρίποντο. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Θα πάρει το φάρο τον Αβαράκη. Yeah.
τον Ντούπι. Έτσανε βόλια εδώ οι πειρατές κατά τη ράγκεντα των Fox. 5 δευτερόλεπτα. Ο Κούζας κάποιος πρέπει να πάρει την επίθεση. Του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Ως μη γινόμενη φάση που παρακολουθήσαμε, αλλά όχι. Δεν ήταν ως μη γινόμενη. Εντός χρόνου τελικά ήταν το Σουτουρού Ρεκούζα, διότι στη συνέχεια ο Τζελέμπης προτίμησε να θυμηθεί τα νιάτα του τότε που έκανε γκελάκια στην αυλή του σχολείου του με την ποδοσφαιρική μπάλα. Ο Ρεφ τον τιμώρησε. Ντούπης Παπαδόπουλος με τον Γκόρο. Γκόρο θα το πάρει την μπάλα. Παπαράκης Βουλωμένος Βουλωμάνος, συγγνώμη. Δικό μου το λάθος. Καρδάτσι παραμένει. Παιχνίδι του ορντάει όπως και τα τρία τελευταία της regular season. Σκεφτείτε ότι οι πειρατές εδώ θα πετύχουν το καλάθι, θα ξεφύγουν με 6-12-18. Με τον Νικολουζάκη. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι πειρατές τελευταίες τις αγωνιστικές παίζουν με float, βασδέκι και αφιδέξιους. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Θα πουλήσουν πολύ ακριβά το ντομάρ τους, η προσπάθεια που κάνουν για την τέταρτη θέση που οδηγεί στα play-off. Λομάνος θα πετύχει το καλάθι, θα κάνει το 14-18, θα ρίξει και πάλι τη διαφορά στους 4. Οι αξιόμαχοι Hawks δεν θα το παρατήσουν το παιχνίδι, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα κλέψουν την μπάλα. Για να δούμε τον Γκόρο. Αβαράκης, θα περιμένει και τους υπόλοιπους. Λομάνος κατεβαίνει και ο Πικάσης, έρχεται και ο Τζελέπης. Παλιά φτουρά το Fox. Από τις πιο vintage ομάδες του μπασκετάκι Γέραγκας. Και η Σομαλή, εννοείται. Ρεγκούζας για τρεις. Ο Αδάμ θα στοχίσει. Ο Γκόρο σε θέση center forward θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 16-18 η διαφορά στους δύο. Πάμε σε ένα time out. 2:45 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και 28 με το σκορ στο 16-18 μπροστά οι πειρατές πάντα, αλλά οι Hawks είναι από κοντά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μέχρι στιγμής, και άλλο ένα παιχνίδι είναι ανταγωνιστική. Δικάσεις, θα πατήσει καλά, θα στοχίσει, Παπαδόπουλος θα μαζέψει. 1:57 για το τέλος. Ρεγκούζας θα πάρει το σκρίνα το Ρόζα. Ντούπης θα πάρει το κεντρικό άξονα, θα στοχίσει. Νικολουζάκος επιθετικό rebound, θα πάρει το φόρ, θα πετύχει το καλάθι και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. 16-20 στο συν 4 οι πειρατές. Να δείτε το επόμενο παιχνίδι, πιστόλια Κέρβερι. Και εκεί γίνεται, θα γίνει ένας μικρός χαμός. Όλα τα παιχνίδια είναι τελική για όλους. Έτσι όπως έχει γίνει ο όμιλος. Νικολουζάκος θα πάρει το επιθετικό rebound και θα πετύχει το δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. 4 μαζεμένοι πόντια από τον σέντερ. Ρωμάνος, Γκόρος. Έχει τον Ντούπι πάνω του. Θα πάρει την εσωτερική. Δεν θα βρει στόχο, θα μαζέψει ο Ρεγκούζας.
Θα σφιχταγκαλιάσει την μπάλα. Θα την προστατέψει. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Μεγκούζας. Ρόζας. Το ναβαράκι πάνω του. Θα πάρει την εσωτερική. Ντούπης έξω από την γραμμή των 6.75. Δεν θα βρει στόχο. Βουλωμάνος θα μαζέψει άλλο ένα rebound. Και θα δώσει στα σίγουρα χέρια του Κόρο. Αβαράκης. Βουλωμάνος. Για τρεις. Άστοχος και αυτός. 22 δευτερόλεπτα. Όλα για τους πειρατές. Εντάξει, 22, 8 δευτερόλεπτα. Ο Αδά μάλλον θα πάει. Πάρει αυτό στην προσπάθεια, θα σηκωθεί για 3. Δεν θα τέλος πρώτου ημιχρόνου. Γέρακας Κόξ, Σομαλή Πειρατές, 16-22. Όλα έτοιμα για την έναρξη δευτερού ημιχρόνου. 6-22. Ο Μάνος θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό, θα κοπεί από τον Ρόζα. Τάσης. Στο Κουζογλου θα στοχίσει εσύ 3 πόντων. Είναι αυτό που σας είπαμε. Ο κύριος ο Κουζογλου αυτό ξέρει να το κάνει όσο λίγη στην κατηγορία. 19-22. Διαφορά και πάλι στους 3, χαμηλό το σκορ. Δεν διεκδικεί δάβνες ποιότητες για αυτή την αναμέτρηση. Λίγο τους ενδιαφέρει την εντύπωση και τους 2. Πρωτίστως Μαυράκης, κοιτάξτε το την μπάλα. Ρεγκούζας. Θα πάρει την προσπάθεια. Αυτή τη φορά θα εκτοχίσει. Όπως που αντέδρασε μετά την επίτευξη του Μαρτυρίου για πάντα. Το ήθελε το τρίποντο αυτό, Βουλωμάνος, θα στοχίσει. Δεύτερο σερί τρίποντα τον ψηλό. Ήταν εσύ το εστίκ του αυτό. Και εσύ ψυχολογίας καλύτερα, όχι εστίκ του. Θα πάρει το προηγούμενο. Πήρε γι' αυτό ο Λομάνος. Πόβλο πιτάς, παραλίγο το λάθος. Θα γίνει εν τέλει. Αβία στο φθήνο. Για να δούμε άμα οι Hawks θα παρουσιάσουν σημάδια κόπωσης. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Κάτι που συνέβη και με τους αμφιδέξιους. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν μέσα στο παιχνίδι πάρα πολύ καλό κοντά, το διεκδικούσαν. Και στο τέταρτο ήταν σαν να μην εμφανίστηκαν ποτέ. Παπαδόπουλος. Παπαδράκης. Άστοχος. Κουζογλου στο αμυντικό. Καποτή στα χέρια. Του Στάθου Πικάση. Κουζογλου θα τον κουκουνήσει. 22-25. Είναι μεγάλο σουτέρ. Κρύο αίμα. Σημασμένος έξω από την γραμμή των 6.75, το νούμερο 15 το Fox. 22-25. Θα απαντήσει στον τρίποδο του Ρεγκούζα. Θα βράξεις γρήγορα γρήγορα να κάνει το 22-27. Δεν
σκορ. Μάνος. Δεν ο rebound του Πειραδές. Ράκης. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι, να μην είναι κάτι σοβαρό και δεν είναι. Σηκώθηκε αμέσως στο νούμερο 4 το Fox. Οι πρώτοι κέρδεροι κατέφτασαν στο πλήσιο το μεγιστή για την αναμέτρηση που ακολουθεί. Πω το νούμερο 15 το Fox τι κάνει απόψε εδώ στο κλειστό Μελεσίων. Κύριος το Κούζογλου. Τρίτο τρίποντο στην απόψινή αναμέτρηση 25-27. Διαφορά στο καλάθι. Μόνο θέλησε να δώσει προβάδισμα. Ο Λομάνος δεν καταφέρει να φέρει το παιδί της Άισα. Δευτερολέπτον Μαυράκης, Ρεγκούζας, Ντούμπης. Το ακούσω που θα του κάνει το φάουλ. Δύο βολές. Τώρα όταν λέμε το ρεφ, ζητάει φάουλ για την προηγούμενη φάση στο έξω από τρίποντο. Το Μπούζο είναι ένας κύριος. Και φυσικά σε σημασμένος, αυτό μην το ξεχνάτε. Θα τα ζητείτε χρόνια. Πυροβολή χωρίς ύπτο. Άμα τον αφήσει ελεύθερο πάντα βάζει όλο το βράδυ. 25-28 Ντούμπης. Παίζουνε με τη φωτιά οι Πειραδές. Για τους Σομαλούς. Ρόζας. Τι πάσα ήταν αυτή. Καμαράκι στον κόρο. Φάουλ. Πρώτο μαδικό για τους Σομαλούς μόλις 4.41 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Γκόρο δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έκανε πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω τι όνειρο είδε εκεί. Χωρίς καμία πίεση, όλος ο χρόνος δικός του. Να δώσει αυτή την πάσα. Και στο μπάσκετ είναι μαθηματικά βέβαια. Όταν κάνεις τέτοια βία στα λέφη, ακολουθεί μαχαιριά, η οποία ήρθε από τον Ντούπι. Εδώ ο Κούζογλου δεν μπορεί να έρθει όλο το βράδυ. Ο Μάνος επιθετικό. Γκόρο για τρεις ακοπή από τον Ντούπι. Εκπληκτικός Ντούμπης. Έδωσε ανάσα 6 πόντων. Προβάδισμα 6 πόντων στην ομάδα του με το προηγούμενο εύστοχο σουτ. Είχε και το κόψιμο, θα είναι και το τρίποντο. Όχι, το Μαυράκι. Πήραν όμως επιθετικό rebound. Ανανεώσαν την επίθεσή τους. Είναι 14 δευτερολέπτων. 8 τώρα. Μαυράκης. Άλλη μια κακή πάσα. Παρακολουθούμε στο παιχνίδι, εκατέρωθε. Πόσο θα πάρει το φάουλ χαμηλά.
Δεν υπάρχουν πολλές. Πάμε σε ένα time out. 3:19 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τέλος time out. Πάμε στο παιχνίδι μας. Λομάνος, Βαράκης, Γκόρο. Πάρει το screen. Το πούλιο είναι μόνος του. Δεν θα βρει στόχο. Στιγμές ανακούφισης για την ομάδα του Βελιβασάκη. Κάνει και το καλάθι, 25-33. Διαφορά στους 8. Η αλήθεια είναι ότι οι Πειρατές δεν αποδείχνουν άλλο μπάσκετ. Ρεγκούζα στο rebound. Ρεγκούζας. Ο Ρώσος είναι μόνος του, θα πάρει την μπάλα. Άλλη μια κακή πάσα. Έχουμε μετρήσει αρκετές απόψε. Κάσης. Γκόρο. Στο Ναβαράκι στη γωνία. Εκείνος θα στοχίσει. Θα μαζέψει ποιος, ο Πουλομάνος αμυντικό. Τι ακριβώς έχασε εκεί. Και Κάσης δεύτερο επιθετικό. Για να δούμε αν αυτό θα δει πιο τυχαίρος και πιο ικανός. Θα πάρει το φαουλ ο Στάθης και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά, να τη μαζέψει κάπως. (Συσχελίδι) 25-33. Άσορος στην πρώτη. Στο 22η, 26-33. Ντουβής. Τα κόψει σε πρώτη φάση ο Βουλομάνος. Δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Κατοχή και πάλι για τους Πειρατές. Ρεγκούζας, Παπαδόπουλος, Ντουβής. 7 δευτερόλεπτα. Ντούμπης θα πατήσει καλά. Θα μαζέψει ποιος. Ο Γκόρο κέρδισε το φάουλ. Από τον σταματέα. Ποιος πέρασε στο παρκέ. Λομάνος, το σπίτι του στο Ντούμπη. Νέα προσπίση. Τα τρία διαχείρος Γκόρου. Από τον σταματέα πάνω στην προσπάθεια θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 32 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
39-33 θα παραμείνει. Οι Πειρατές ναι μεν είναι μπροστά, αλλά σε κανένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού δεν έχουν ξεφύγει να δώσουν την αίσθηση ότι θα καθαρίσουν το παιχνίδι. Για να δούμε την συμπεριφορά των Hawks στο 4ο δεκάλεπτο. Άμυνα τα αυγή, ένα δευτερόλεπτο, γκόρο πρέπει να πάρει το στάδιο. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 29-33, στο συν 4 οι Πειρατές. Πάμε για ένα μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο. Τέταρτο δεκάλεπτο. Το Μελισσίο, Master League, Γερακάς, Πειρατές, Κάσης, Καρακινός, Κάσης, Μαράκης, Κάσης, θα πάρει την προσπάθεια, όχι τίποτα τις καλύτερες προϋποθέσεις, θα στοχίσει. Ο Παπαδόπουλος παραλίγο να κλέψει ο Γκόρο, τελικά θα κλέψει ο Μαράκης. Γκόρο θα πάρει το φάουλ. Γκόρο για 3, 32-33. Οι Hawks είναι εδώ, δηλώνουν παρόν. Οι Κέρβεροι παρακολουθούν πίσω από το ένα καλάθι. Και αυτή με μεγάλη αγωνία τους ενδιαφέρει άμεσα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η τελική έκβαση της αναμέτρησης που παρακολουθούμε όλοι. Μαυράκης θα στοχίσει, πάρει το επιθετικό rebound. Εκείται στις 14, δευτερολέπτο, Παπαδόπουλος. Στα Ματέα, θα κοπεί ο Νικολουζάκος από ποιον, από τον Βουλωμάνο στα ίσα. Και για να δούμε αν θα περάσουν και μπροστά. Η Θαραλέη, η αξιόμαχη Hawks, Βουλωμάνος, δεν θα στοχίσει σε σύντριων πόντων. Το Κούζογλου χειροκροτεί από τον πάγκο. Η αγωνία μεγάλη. Δώσος για 3. Την πάτα από ποιον. Η μπάλα για τους Hawks μάλιστα. Όσο δεν καθάρισαν το παιχνίδι οι Σομαλίκοι άφηναν τους Hawks κοντά στο σκορ. Παίζανε με τη φωτιά, ήταν δεδομένο αυτό. Και να που έχουν την ευκαιρία να περάσουν και μπροστά. Μπορώ να πάρει το φάουλ και θα βρεθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Αν εστοχίσει και στις δύο, θα είναι το δεύτερο προβάδισμα στην αναμέτρηση για τους Hawks μετά από εκείνο το 2-0. Εύστοχος και στη δεύτερη. 34-33. Είναι το δεύτερο προβάδισμα για τους Γερακάς μετά από εκείνο το 2-0 στην αρχή της αναμέτρησης από τα λάθη του Πικάση. Για να δούμε τώρα την αντίθεση των Σομαλών. Τα Ματέα θα στοχίσει, επιτελικό ριμπάουντ από τον Νικολουζάκο. Νικολουζάκη, συγγνώμη. Ο οποίος παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα τη συγκρατήσει στον Παπαδόπουλο. Θα χάσει την μπάλα, Πικάση. Σπρώχνει την ομάδα του. Θα συγκρατηθεί και θα πάει σε οργανωμένη. Παράκης, Πικάση. Παράκης θα πάει μέχρι μέσα. Βουλωμάνος, 7 δευτερόλεπτα. Σαρακινός με ταμπλό, ριμπάουντ από ποιον. Την μπάλα και πάλι στους Hawks.
Σκυλοτράχυλοι Γέρακας Κόξ είναι εδώ και διεκδικούν στα ίσα το παιχνίδι από μια ομάδα που καίγεται κι αυτή για τους βαθμούς της νίκης, η προσπάθειά της για να πλασαριστεί στην τετράδα που οδηγεί στα play-off. Από την άλλη, Hawks παλεύουν για την παραμονή. Τι άλλο να ζητήσουμε από συγκεκριμένη αναμέτρηση, από αυτό που παρακολουθούμε? Πάμε σε ένα time out, 6-43, 34-33, στο σύν 1 οι Hawks. Τέλος time out, όρος για 3. Κακό, πολύ κακό. Μαζεύουν ο rebound. Και 29 για τον τέλος. Μαυράκης. Δεν θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα. Τίποτα λένε οι Ράκοι. Όσο βεύουμε προς το τέλος, οι μονομαχίες θα είναι όλο και πιο δυνατές, όλο και πιο σκληρές. Τι καλά τι κάσα τώρα εδώ οι Hawks. Το rebound, το κρέσει το παιχνίδι και μετά από μία κλωστή θα ανακοινώσει ο Βουλεμάνο, πρέπει να πάρει την προσπάθεια. Αβαράκης ήταν μόνος του. Γκόροφο θα δει τον Σαρακινό, ο οποίος έχει κατασκηνώσει στο αντίπαλο σογραφιστό. Ο Ρέφ ήταν μπροστά, το είδε, το έδωσε, κατοχή για τους πειρατές. Γκούζας, rebound από τον Κόρο. Αβαράκης διστάζει, θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα δικαιωθεί. Παπαδόπουλος. Ακολουθεί ο Μαυράκης. Λίγο το λάθος, θα κρατήσει ο Ρόζας. Ο Ρεγκούζας περιμένει αγκυροβολημένος, θα πάρει το τρίποντο. Ούτε τώρα. Παραμένει το 34-33. Μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά ενός μεγάλου παιχνιδιού. Είπαμε, δεν διεκδικεί δάβρες ποιότητας σίγουρα, αλλά το suspense είναι αμύωτο για το ποιος θα νικήσει τελικά και από τις δύο ομάδες θα πανηγυρίσει απόψε. Κούζογλου, Γκόρο, Σαρακινός για 2. Επιθετικό ριμπάουντ από το νούμερο 4 το Κόξ. Επίδεση 14 δευτερολέπτων. Την ανανέωσαν. Θα προτέσσα τον Γκόρο, θα πάρει και την προσπάθεια. Δεν θα φτωχίσει. Θα βάζει πίσω τον εαυτό του, καλό θα ήταν να γυρίσει πίσω. Αυτά θα έχει χρόνο να τα κάνει μετά. Γκόρο ακολουθεί ο Πικάσης. Έπρεπε να τελειώσει ο Στάθης. Η μπάλα για τους Hawks. Χρησιμοποίησαν πόδι νομίζω του Ρεγκούζα. 4 και 10 για το τέλος. Εδώ που έχουν φτάσει το παιχνίδι, Hawks διεκδικούν στα ίσα, το θέλουν, είναι μπροστά. Σαρακινός, Αβαράκης, Σαρακινός από τη γωνία. Δεν του το έκανε το χαρτί η μπάλα. Δεν του το έκανε το χαρτί η μπάλα. Αναπήδησε στη Στεφάνη. Αν δεν θέλει να μπει τον Τονκαλί, ρεκούσασα το σπίτι του. Άστεγος και αυτός. Παραμένει το 34-33, έχει κολλήσει το συγκεκριμένο σκορ στο φωτεινό πίνακα και λίγα λεπτά από τη στιγμή που πέρασαν μπροστά οι Hawks. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να περάσουν μπροστά με διαφορά. Επιθετικό φάουλ στο Ναβαράκι πάνω στον Ντούπι. Δεν έκανα του λέει του ρεφ. Έχει
αντίθετη άποψη, κύριε Αμαρά και ο Ρέφ, όμως ήταν μπροστά στη φάση. Τα λένε τώρα οι δυο τους σε πολύ καλό κλίμα. Γιώργος Γιολιός θα περάσει λίγο από μπροστά μας. Άλλος ένας Μπομπέρ της Master League. Με τη βοήθεια της Κίκης θα πει από το Ρόζα. Μάλιστα. Τι έβαλε ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. 34-36, πάμε σε ένα time out. Μπήκαμε στα τελευταία 3 λεπτά ενός συγκλονιστικού αγώνα. Τσαρακινός, Πικάση, Σαβαράκη, στο Πούζογλου, Γιώργο για τρεις απαντήσει. Δεν θα το κάνει το χαρακτήρι, μπάλα το 34-36 θα παραμείνει. Σαν να μένα να κάνουν ο Βελιβασάκης στον πάγκο. Ξέρει και ο ίδιος ότι η ομάδα του δεν είναι καλή απόψε. Ρεγκούζας, υπαριστερό. Τι ακριβώς έχασε ο Αδάμ εδώ. Ο Γκόρος αδιαφυντικό φάουλ του Ντούπι. Πέρα για πέρα, σωστό. Ο Γκόρος έβγε μόνος του. Αλλού η μπάλα, αλλού το φάουλ. Κανένα, καμία τέτοια μαρτυρία δεν σηκώνει το συγκεκριμένο σφύριγμα σε καμία περίπτωση. 34-36, ο Γκόρο είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών, θα στοχίσει στην πρώτη. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Μάλιστα. 34-36 θα παραμείνει. Γκόρο θα πάρει την εσωτερική. Το Πούζογλου. Πικάσης, τον Γκόρο, για τρεις, όχι. Όχι. Δεν θα εξοχίσει, το 34-36 παραμένει. Ντούπης, Ταματέας. Ρεγκούζας, Ντούπης είναι μόνος του. Διστάζει, Ρεγκούζας, ο Αβαράκης πάνω του, θα πάει μέχρι μέσα. Τον φάουλ που έκανε το Πούζογλου εδώ. Γι' αυτό και οι φωνές του Γκόραου σε εκείνον. Τι έδωσε ο Ρεφ? Δεν το έδωσε πάνω στην προσπάθεια. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Δεν μπορείς. Δεν το έδωσε. Σταθήκαν τυχεροί εδώ οι Hawks. 1-43, 34-36 το σκορ, εντάξει, το βλέπετε όλοι, το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ χαμηλό για την ποιότητα αυτών των ομάδων, είναι πάρα πολύ χαμηλό για γενικότερα για έναν αγώνα μπάσκετ, είναι πολύ χαμηλό, αλλά τουλάχιστον έχουμε suspense. 3 δευτερόλεπτα, Ρεγκούζας θα στοχίσει, επιθετικό rebound από το Σταματέα. Ρεγκούζας τρίποντο, ούτε τώρα. Πάμε για ένα χιστοτικό τελευταίο λεπτό από ό,τι φαίνεται. Όλα σε ένα τεντωμένο σκηνή. Γκόρο θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Ήταν το πέμπτο ματικό. 4 έχουν οι Hawks. Από το επόμενο θα έχουν δικαίωμα και οι Σομαλοί. Τα πιστόλια προθερμαίνονται εδώ μπροστά μας. Ακολουθεί το παιχνίδι πιστόλια Κέρβερη. Γκόρο εύστοχος αυτή τη φορά. 35-36. Το παιχνίδι στον πόντο. 36 όλα. Μάλιστα. Έχουμε αλλαγές. Μαυράκης θα περάσει στο παρκέ.
στη θέση του στα ματέα. Και πλέον το καταλαβαίνουν το lead, το ενδεχόμενο της παράτασης παίζει πολύ δυνατά. Γκούτσα θα πάρει την εσωτερική, θα δώσει στον Παπαδόπουλο, θα στοχίσει ο Ρώσος στο rebound, παλικαρίσιο. Φάουλ σε ποιον? Στον Παπαδόπουλο. Σε ποιον δόθηκε? Φάουλ δόθηκε στον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα στοχίσει στην πρώτη. Μάλιστα, το 36-36 παραμένει. Για να δούμε πού θα κάτσει η πύλια. Γερακάς, η Σομαλή. Άστοχος, αναπηδάει δύο φορές, επιθετικό ριμπάντο τον Ντούπι. Φάουλ στον Ντούπι από τον Ντοκούζογλου. Νέες ελεύθερες βολές. Αν είναι δυνατόν. Ο Γκόρο δεν το πιστεύει. Κάνει επίκληση προς το Θεό. Έχει σηκώσει τα χέρια του ψηλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Για να δούμε αν ο Ντούπι θα δει πιο τυχερός και πιο ικανός. Εύστοχος στην πρώτη. 36-37. Εύστοχος και στη δεύτερη. 36-38, έχουμε αλλαγές. Νικολουζάκης θα περάσει στο παρκέ. Παπαδόπουλος θα κάτσει στον πάγκο. Προσφέρονται και οι πρώτες βοήθειες. Όχι κάτι σοβαρό. Συχνικό χρησιμοποιεί στο χέρι του. Γκόρο. 36. 12 για την ολοκλήρωση της επίδεσης. Πικάσης πάει για το σκριν. Γκόρο θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει, σαρακινός επιθετικό, Πικάσης, Γκόρο θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει, θα γίνει το φάουλ του Γκόρο πάνω στον Νικολοζάκη και θα τον στείλει στις ελεύθερες βολές. Οι πιο κρίσιμες βολές της απόψινής αναμέτρησης είναι αυτές που θα παρακολουθήσουμε τώρα, διότι εάν ο Νικολοζάκης στοχίσει και στις δύο, πλέον η πλάστιγκα θα γύρει προς τους πειρατές. Για να δούμε όμως. Όλα είναι ανοιχτά ακόμα. Ας το πω στην πρώτη. Συν 2 παραμένει. Οι κόξα χρειαστούν καλά box out τώρα. Έχουν χάσει αρκετά. Έχουν πάρει πολλά επιθετικά. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Το Κούζογλου θα μαζέψει. Και για να δούμε την τελευταία επίθεση. 15 δευτερόλεπτα. Πικάσης, θα πάνε για τρίποντο. Πικάσης μέχρι μέσα. Θα στοχίσει το τελευταίο σουτ. Δεν θα καταφέρει να φέρει την αναμέτρηση στην απόλυτη ισορροπία. Τα γεράκια θα στείλουν το μαυράκι στις ελεύθερες βολές. 4,5 δευτερόλεπτα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Χρόνος υπάρχει, όλα θα εξαρτηθούν από τις βολές του μαυράκι. Αν θέλετε την άποψή μου, εντάξει, εγώ είμαι ήρεμος εδώ πάνω, τα βλέπω με κρύο αίμα. Μαυράκης θα στοχίσει μάλιστα. Time out, κοιτάει ο Πικάσης. Σε ενδεχόμενο εύστοχης βολής του Μαυράκη, εγώ θα πήγαινα για τρίποντο. Θα στοχίσει, κατοχή για τους Κόκς, μάλιστα. Πάμε, time out. Time out, 4,5 δευτερόλεπτα με το σκορ 36-38. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 4,5 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Λοιπόν, 4,5 δευτερόλεπτα. Εδώ που θα κρυθούν τα πάντα. Παράκι στον Γκόρο, πάει για 3. Δεν θα ευστοχίσει, δεν θα του δοθεί φάουλ. Νομίζω
ότι οι Πειρατές έχουν σφιχταγκαλιάσει μια μεγάλη, μια σπουδαία, μια πολύ δύσκολη νίκη. Τέλος παιχνιδιού. Οι Πειρατές θα πάρουν το παιχνίδι στην προσπάθεια τους που κάνουν ώστε να πλασαρισούν σε μία από τις θέσεις που οδηγούν στα play-off. Τελικό σκορ 36-38 για το πρωτάθλημα της Master League.